Συνεχίζονται τα επεισόδια και οι αντιδράσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με την πιο πρόσφατη να είναι αυτή του κύριου Κασαπίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ανέφερε στην ομιλία του ότι οι βουλευτές πλειοψηφίας διαπράττουν το αδίκημα της ΕΣΧΑ της Προδοσίας, εφόσον ψηφίσουν τη συμφωνία με τα Σκόπια. Τα κόκαλά τους θα τρίζουν τη στιγμή που θα ψηφίζετε την επέσχη της συμφωνίας στη Βουλή, κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, και θα την υπογράφετε την επομένη στις πρέσπες, βεβηλώνοντας τα ιερά κόμματα της Υπηρεσίας Μακεδονίας με αυτή την προδοσία. Άμεση ήταν η αντίδραση του Νίκου Φίλη, ο οποίος ζήτησε από τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας να ανακαλέσει τα όσα είπε. Οι εκφράσεις αυτές, αντιλαμβάνεστε, δεν μπορεί να ακούγονται έτσι, αδιαμαρτύρητα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τον καλό να πάρει πίσω τα όσα είπε. Αυτά που τα υπερασπίστηκαν οι Μακεδονομάχοι με το αίμα τους, εμείς τα χαρίζουμε με αυτή τη συμφωνία, τότε αν αυτό δεν είναι προδοσία, τι είναι? Εδώ υπάρχει ευθεία επίθεση η οποία προσβάλλει το κοινοβούλιο. Στη συνέχεια τοποθετήθηκαν και άλλοι βουλευτές, τόσο του ΣΥΡΙΖΑ όσο και των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Αλυτρωτισμός, και δεν είναι ο γραφικός αλυτρωτισμός του Γκρουεύσκη με τα αγάλματα. Είναι ο υποθάλπων, υφέρπων, επικίνδυνος αλυτρωτισμός του μακεδονικού ιδεολογήματος των αλύτρωτων πατρίδων. Αυτός που σιγά σιγά θα βγει, γιατί οι πολιτικοί σχετισμοί μεταβάλλονται. Δεν έχω καιρό να αναλύσω τα υπόλοιπα της συνθήκης. Δύο πράγματα λέω και θα κλείσω. Ότι σε αυτή σας την πρωτοβουλία, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, λειτουργήσατε ερήμην της βούλης και της επιθυμίας του ελληνικού λαού. Δείχνετε περισσότερο ενδιαφέρον να ικανοποιήσετε τα αιτήματα του διεθνούς παράγοντα για δικά τους, για προς την ικανοποίηση δικών τους συμφερόντων, παρά το λαϊκό αίσθημα, την επιθυμία του ελληνικού λαού. Είναι και κάτι άλλο όμως. Αυτό το επιθυμούσατε πάντα. Μια ιστορική στιγμή και επιτυχία, οι μόνοι που δεν το βλέπουν είναι ο κύριος Μητσοτάκης και οι σκιώδεις πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά η Χρυσή Αυγή. Οι συσχετισμοί δεν είναι τυχαίοι, τα συμπεράσματα είναι όλα δικά σας. Τι ακριβώς ζητάτε από τους ανεξάρτητους Έλληνες? Μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς ζητάτε από τους ανεξάρτητους? Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Να ρίξουν την κυβέρνηση? Δεν θα τη ρίξουμε. Η ψήφιση της συμφωνίας, όταν και αν έρθει στη Βουλή, πρέπει να συνοδεύεται με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι αμέσως μετά θα προχωρήσει στην προκήρυξη εκλογών. Αφού οι βαρόνοι της Νέας Δημοκρατίας θα αποφασίσανε, δώσανε τα κλειδιά στο Σαμαρά και αυτοκτονήσανε. Ποιος επιτέλους κυβερνά αυτή την παράταξη? Ρητορικό το ερώτημα, από ενδιαφέρον, κύριε Βορύδη. Όλοι το αντιλαμβάνονται ότι ο άμυρος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας είναι δεμένος στο άρμα του εθνικισμού που το οδηγεί ο μοιραίος άνθρωπος της σύγχρονης ιστορίας. Αξίζει να σημειωθεί πως για το Σκοπιανό ζήτημα τοποθετήθηκε σύσσωμο και το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας το βράδυ της Πέμπτης, καταθέτοντας μάλιστα ψήφισμα το οποίο πέρασε με πλειοψηφία. Μια τέτοια συμφωνία μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Παρακαλούμε, όπως λάβετε σοβαρά υπόψη σας, το ψήφισμα επιστολή του Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας, σκεπτόμενος και την εν μέρη μακεδονική καταγωγή σας. Επίσης, για το Σκοπιανό ζήτημα τοποθετήθηκε προσφάτως και ο πρώην Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαλής, επισημένοντας τα εξής. Η ομιλία της κυρίας Μπακογιάννη αποτυπώνει με ακρίβεια το πλαίσιο της πολιτικής της τότε κυβέρνησης για το θέμα των Σκοπίων. Με κατάληξη του Βουκουρέστη, όπως και τις ουσιώδεις διαφορές της από την πολιτική και την τακτική της σημερινής κυβέρνησης. Την ίδια στιγμή, άφαντος παραμένει ο βουλευτής Χρυσής Αυγής Κωνσταντίνος Μπαρμπαρούσης, ο οποίος μέσω δήλωσής του από το Βήμα της Βουλής κάλεσε το στρατό να προχωρήσει σε συλλήψεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα αλλά και του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Πάνου Καμένου. Δεν νομοθετεί προς το συμφέρον του έθνους, αλλά για το προσωπικό του συμφέρον. Καλό την ηγεσία της χώρας, την στρατιωτική ηγεσία της χώρας, να σεβαστεί τον όρκο της. Να συλλάβει τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, τον Πάνο Καμένο, παρακαλώ, και τον Προκόπη Παυλόπουλο για να αποτροπεί, παρακαλώ, αυτή η προδοσία. Υπήρξε παραβίαση του ποινικού κώδικα, του πρώτου κεφαλαίου, με τίτλο «Προσγορές του πολιτέματος». Όλα αυτά τη στιγμή προετοιμάζονται νέα συλλαλητήρια για το μακεδονικό ζήτημα σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, το πιο πρόσφατο θα γίνει στις Πρέσπες το απόγευμα της Κυριακής, ενώ ήδη αρκετοί είναι οι Δήμοι που έχουν ετοιμάσει λεωφορεία και πιο συγκεκριμένα του Δήμου Παγκαίου αλλά και του Δήμου Δοξάτου, έτσι ώστε να μεταφέρουν πολίτες στο σημείο για να διαμαρτυρηθούν. Και θα να μισθώσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο 5 λεωφορεία, αλλά βέβαια υπάρχει και βούληση από αρκετούς επιχειρηματίες
στις περιοχές που και αυτοί θέλουν να βοηθήσουν μισθώνοντας και αυτοί έξτρα από τα 5 λεωφορεία και κάποια άλλα προκειμένου να διευκολύνουμε την μετάβαση των πολιτών μας, μιας και τα αιτήματα για την μετάβαση στις πρέσπες από τους συμπολίτες μας ήταν πάρα πολλά. Ο Δήμος μας αφού μεσολάβησε στην εκμίσθωση των λεωφορείων. Επιχειρηματίες της περιοχής μας απευθυνθήκαμε σε αυτούς και επιχειρηματίες της περιοχής μας με δικές τους δαπάνες συνάβλωσαν ήδη 5 λεωφορεία.